Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με την αιτιολόγηση και αποσαφήνιση της διατυπωθής θέσης του αναφορικά με την αγορά των F-35, άνοιξε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποίησε στο νομό Εύρου εν ώψη και των εκλογών. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ως ψευδή αντιμετώπισε τις εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών, κάλυψη της ακρίβειας, μείωση των φόρων και μη ύπαρξη πληστηριασμών. Ενώ με την αιτιολόγηση και αποσαφήνιση της διατυπωθήσας θέσης του, αναφορικά με την αγορά των F-35, άνοιξε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποίησε στο νομό Εύρου εν ώψη των εκλογών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για συντονισμένη επίθεση χαρακτήρα κατά του κόμματός του από τη Νέα Δημοκρατία και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και δήλωσε πως προαπαιτούμενο για τη συνένεση ή την άρνησή του στην αγορά των αεροσκαφών είναι η γνώση του περιεχομένου της σύμβασης προμήθειας. Όπως τόνισε, είναι δικαίωμα και υποχρέωσή του να δει την εν λόγω σύμβαση, γιατί η αγορά αυτή αφορά χρήματα του ελληνικού λαού και δεν δικαιούται κανείς να υπογράφει χωρίς να ξέρει τι παρελαμβάνει. Παράλληλα, εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του για δημοσιεύματα σε site της Νέας Δημοκρατίας πριν το κόμμα τους αποφασίσει να αγοράσει τα F-35. Ενώ άσκησε δρυμία κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τους υποχείρια των μέσων ενημέρωσης και λέγοντας ότι δεν μπορούν να είναι οι σωτήρες της Ελλάδος, αυτοί που δολοφόνησαν τους νεοέλληνες εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Ο Βελόπουλος και λέει ότι το κάθε ένα από τα F-35 θα στοιχίσει περίπου στον κύκλο ζωής του 769 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Το λέει η Νορβηγία. Ένα ποσό τεράστιο γιατί. Γιατί είναι ένα αεροσκάφος το οποίο χρειάζεται πολυδάπανο σέρβις, με συνέπεια να ανεβαίνει το κόστος που πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα αεροσκάφη στην Ελλάδα με κλειστό χώρο στο Αιγαίο, η ελληνική λύση και οι εμπειρευνόμενοι μας λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό αεροσκάφος, αρκεί να μας έδιναν τα οπλικά συστήματα οι Αμερικανοί σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα που φέρουν τα F-35, δεν μας τα δίνουν. Άρα σε επίπεδο κλειστού χώρου όπως το Αιγαίο, επειδή είναι βομβαρδιστικού χαρακτήρα, έχουν μερικές αδυναμίες. Οι επιφυλάξεις μας λοιπόν εδράζονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να δώσουν 769 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέει η νορβηγική κυβέρνηση και εμείς. Και επαναλαμβάνω, αν πραγματικά θέλαμε να πάρουμε F-35 και είναι εξαιρετική περίπτωση, θα έπρεπε να πιέσουμε τους Αμερικανούς φίλους μας να μας δώσουν και τα πυρηνικά τους μας. Για να έχουμε και το απαραίτητο προστάσιο. Αλλιώς, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά, να δούμε τη σύμβαση, να δούμε τι όπλα φέρουν και πώς μας τα δίνουν. Μην ξεχνάμε πώς πληρώσαμε πανάκριβα τα υποβρύχια που έγερναν και χρειάστηκαν χρόνια για να τα κάνουμε πραγματικά αξιόπλα. Μην ξεχνάμε με τα F-16 τι πάθαμε με το σύστημα αυτοπροστασίας ως πίσω, το οποίο περιέργως δεν το πληρώσαμε, δεν το παραλάβαμε στην αρχή και περιμέναμε μερικά χρόνια. Αυτά μας προβληματίζουν εμάς. Το να πάρω ένα αεροσκάφος γυμνό δεν μου λέει τίποτα. Γι' αυτό και λέω πρέπει να δούμε τη σύμβαση. Αλλά εμείς, στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, πριν μήνες όλα τα site να γράφουν δημοσιεύματα και προβλήματα και σήμερα σαν τα τροχτικά της CNS να επιχειρούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της ελληνικής λύσης, δεν μπορούμε να πούμε. Και αντιλαμβάνομαι τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας και τον αυτοσκοπό της να κυβερνήσει αυτοδύναμη. Φαντάζομαι ότι αυτός ξέρει τι γίνεται. Έχω τη φυλάξει γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν λέει ότι θα φορολογήσει πολυεθνικές. Βασικός κανόνας της οικονομίας. Οι πολυεθνικές δυστυχώς δεν φορολογούνται. Δεν έχουν διπλή φορολόγηση. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να καταλάβουν την εξουσία, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει άσκηση δημόσιας διοίκησης και κυβέρνησης. Είναι ανεπίτρεπτο να λέγονται αυτά και αποδεικνύεται ότι το κόμμα αυτό είναι μια πραγματική φούσκα των μέσων μας ενημερώσεως. Όσο το χρειάστηκαν, το φούσκωναν. Το φτάσανε στο 18-19-20% στις δημοσκοπήσεις πριν καιρό και μετά το ξεφουσκώνουν. Ξαναεπιχείρησαν μετά τις εκλογές να το φουσκώσουν, το ξεφουσκώνουν ξανά. Αυτό γιατί, όταν είσαι υποχείριο των μέσων μαζικής ενημερώσεως και όταν είσαι κρατημένος από ένα σύστημα βρώμικο και μαύρο, είναι βέβαιο ότι θα ξεκάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εμάς. Γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση από αυτούς. Είμαστε ανεξάρτητοι πραγματικά. Και το εννοώ αυτό που σας λέω. Και το λέω ως επαρχιώτης Βορειοελλαδίτης.
Και επειδή μιλάμε για προγράμματα, θα σας διαβάσω τι είπαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για το περιβόητο περιώνυμο πρόγραμμά τους. Που εάν είχαν πρόγραμμα, δεν θα έκαναν τόσο υψηλές φορολογήσεις. Βέβαια, πρέπει να πω και κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει μείωσε 50 φόρους και αύξησε τους μισθούς. Εγώ του συνιστώ του Έλληνα Πρωθυπουργού από αύριο το πρωί να παίρνει το μισθό που δίνει στον Έλληνα πολίτη ο ίδιος και θεωρεί ότι είναι αυξημένος για να επιβιώσει. Του προτείνω να βγει στην αγορά εργασίας και αν θέλει να εργαστεί ένα μήνα για να δει αν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που λέει ο ίδιος ότι αύξησε το μισθό. Διότι αν η αύξηση του μισθού που λέει ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει την ακρίβεια, καλύπτει το κόστος ρεύματος, καλύπτει το κόστος διαβίωσης ή επιβίωσης, τότε ο άνθρωπος πραγματικά έχει πρόβλημα κατανόησης και αντίληψης των οικονομικών δεδομένων της χώρας. Και το έχει έτσι κι αλλιώς. Γιατί ποτέ δεν όγγισε, ποτέ δεν πάλεψε και δεν είναι προσωπική μου αναφορά, αλλά είναι η αλήθεια. Διότι άλλο να παλεύεις για να επιβιώσεις και άλλο να παλεύουν άλλοι για να επιβιώσεις εσύ. Και να επιβιώσεις καλά μάλιστα. Και επειδή τον είδα να σηκώνει την παντιέρα του πατριωτισμού και λέει ότι είναι κατ' ουσίαν πατριώτης αυτός, ο κ. Πρωθυπουργός, και έβαλε στο σκόπευτρο το ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα έγιναν στον νομό Ροδόπης, λέγοντας ότι είναι πραγματικά μη πατριωτικό να εκλέγεται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δηλώνει Τούρκος. Θα του πω το εξής. Είναι υπουργός δεκαετίες, πρωθυπουργός χρόνια. Και δεν ξέρει τι συμβαίνει στη Θράκη. Δεν γνωρίζει τον ρόλο του Κοτσενίου. Και αφού είναι τόσο πατριώτης αυτός και οι υπόλοιποι, γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο? Διότι φταίει ο βουλευτής που δουλεύει Τούρκος όταν το προξενείο λειτουργεί με αυτή τη λογική ή το προξενείο που λειτουργεί με τη λογική αυτή? Επειδή πονάει το δόντι, δεν κόβεις το κεφάλι, βγάζεις το δόντι ή επουλώνεις το πρόβλημα στο δόντι. Η μόνη λύση, κύριε Μητσοτάκη, για να αποδείξετε ότι είστε πατριώτης είναι να ξυλώσετε το προξενείο από την Κομωτινή. Όλα τα άλλα είναι φθηνός πατριωτισμός και πατριδοκαπηλεία. Τελεία και πάντα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τους λόγους ύπαρξης των πολιτικών. Και μάλιστα και ένα κόμμα, το οποίο έχει πολύ καλή σχέση με τον κύριο Ζάεφ, το οποίο ακόμα και τώρα, μια και μιλάμε για πατριωτισμό, κύριε Μητσοτάκη, ακόμα ο Μπελέρης είναι στην πλαγή. Εντάξει, ας μικρύνουμε λίγο τον πόη μας σε επίπεδο πατριωτισμού, γιατί πραγματικά είναι μικρό της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα επίσης, μια και μιλά για νούμερα, και ζητώ συγγνώμη που πλατιάζω, αλλά είναι πραγματικά πολύ δύσκολες ημέρες που περνάμε, να διαβάσω τι είπε ο κύριος Σταϊκούλας για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σταϊκούλας, το κόστος είναι 9 δις. Δάκης, βουλευτής, 8,9 δις στο Real FM. Πλεύρης, 4 δις στο Real FM. Σπανάκης, 7 δις στο Real FM. Σκυλακάκης, 5,5 δις στο Sky. Σκυλακάκης, άλλη δήλωση, 9,5 δις στο Real FM. Ασημακοπούλου, 9,1 δις. Οικονόμου, 8,5 δις. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν γνωρίζουν πόσο κοστίζει. Για να καταλάβετε την κοροϊδία τους, είναι αυτοί που κυβερνάνε και το ψήφισε ο ελληνικός λαός κατά 41%. Κατά 41%. Και ώρες-ώρες απορώ με τον νέο Έλληνα που δεν βλέπει την φορολογία, δεν βλέπει ότι δεν έχει ανταποδοτικότητα αυτό που κάνει σε επίπεδο εισοδήματος και δεν θέλει να καταλάβει το αυτονόητο. Ότι αυτός που σε δολοφόνησε εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, δεν μπορεί να είναι ο σωτήρας σου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι οι σωτήρες της Ελλάδος. Οι σωτήρες της Ελλάδος είναι αυτοί που μπορούν μέσα από συγκεκριμένες τομές στην ελληνική οικονομία, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στην ελληνική οικονομία, όχι με παραμύθια ανεμογεννητριών όπως στην Αδειά, που πάνε να στήσουν ανεμογεννήτες στην Αδειά και δεν τρέπονται λίγο, δεν σκύνονται λίγο. Ανεμογεννήτες και φωτοβολταϊκά στα χωράκια τα ελληνικά, στη μάνα ελληνική γη και δεν τρέπονται. Για να πάρουν τα δισεκατομμύρια οι φίλοι τους οι Γερμανοί και να οικονομήσουν υπάροχοι ενέργειας με λεφτά του ελληνικού λαού που είναι επιδοτούμενα από το ΕΤΜΕΑΡ μέσα από τη ΔΕΗ. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο συνεπής στα αυτονόητα. Θα πω μόνο τούτο. Με τα ψέματα, κύριε Πρωθυπουργέ, και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημερώσεως, κερδίσατε και κλέψατε ένα αποτέλεσμα στις εκλογές. Και το εννοώ. Μετά τις εκλογές ο ελληνικός λαός θα μετανιώσει πικρά
γιατί επέλεξε Νέα Δημοκρατία, αν ξαναεπιλέξει. Και μπορώ να αποδείξω πότε λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ξέρει ότι τώρα που μιλάμε γίνονται πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Είπε ότι δεν γίνονται. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ξέρει ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν σε καμία χώρα στην Ευρώπη. Σε καμία. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να βοηθήσουν τον πολίτη, όταν ξέρει ότι καθημερινά παίρνουν για να μεταφέρουν λεπτά οι Έλληνες 500 ευρώ στο παιδί τους, τους παίρνουν 15-20 ευρώ για το έμβασμα. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται αυτό. Ένας Πρωθυπουργός που ξέρει ότι οι τράπεζες πήραν περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό και ποτέ δεν τα ζήτησε πίσω ή ποτέ δεν τις φορολόγησε. Ένας Πρωθυπουργός λοιπόν τέτοιος δεν αξίζει να κυβερνάει την Ελλάδα ούτε τους Έλληνες. Είμαι στη διάθεση όλων να πω μόνο κάτι. Έχω μπροστά μου μερικούς πίνακες. Δεν ξέρω αν μπορούν να τα δείξετε, είναι αυτοί οι πίνακες που αποδεικνύουν τι. Γιατί για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι ανίκανοι να καταλάβουν ότι ο τηρισμός δεν είναι βαριά βιομηχανία. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται πόσα χρήματα αφήνουν με βάση τα όσα λένε οι ίδιοι στην Ελστάτ, αλλά και σε υπεύθυνους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, πόσα χρήματα αφήνουν, ακούστε, οι ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα. Στην κεντρική Μακεδονία, η ημερήσια δαπάνη σε ευρώ σε εμπορικές αγορές αναπεριφέρει. 17 ευρώ. 26 στην Κρήτη, ανάτομα. 15 στην Αθήνα, 13 στο Αιγαίο και 13 πάλι στην Κέρκυρα. Η ημερήσια δαπάνη σε εμπορικές αγορές αναεθνικότητα. Οι Αμερικανοί αφήνουν 21 ευρώ την ημέρα, οι Γάλλοι 18 ευρώ την ημέρα, οι Γερμανοί 17 ευρώ την ημέρα, οι Ιταλοί 16 ευρώ την ημέρα, οι Άγγλοι 20 ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία. Δηλαδή σε 5 μέρες θα αφήσει ο Άγγλος 700-800 ευρώ στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, φεύγουν έξω. Δεν αφήνουν τα λεφτά αυτά εδώ όμως. Γιατί ό,τι τρώνε οι τουρίστες, και εδώ μέσα που βρισκόμαστε εδώ, είναι εισαγόμενο από το βούτυρο, το μέλι, το κρέας, ό,τι και αν τρώνε. Άρα δεν είναι βαριά βιομηχανία η μονοκαλλιέργεια αυτού του τύπου του τουρισμού. Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε τον τουρισμό και το έκλεψε ο κ. Σαββουλάκης. Πάλι copy-paste. Ή copy-paste το παίρνουμε πάνω. Πάντα κλέβουν ό,τι λέμε μετά από μερικούς μήνες. Το λέμε το 19-20 και τον άκουσα από την Τρίτη να λέει ότι πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός, λέει, με την παραγωγή πλούτου και με τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό που λέμε εμείς από το 2019-20 με μελέτες, με προγράμματα κτλ. Το έκλεψε ο Σαββουλάκης. Όπως κλέβουν κάθε πρότασή μας. Αλλά όποιος κλέβει προτάσεις και ιδέες, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τις εφαρμόσει κιόλα. Εμείς μιλάμε για εφημοσμένη πολιτική. Αυτή είναι η διαφορά μας από τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι λέμε μπορούμε να το εφαρμόσουμε κιόλα. Και το χειρότερο, φίλες και φίλοι, για να κλείσω εδώ, είναι αυτό που διάβασα. Είναι αυτή η έρευνα που έγινε από ένα παγκόσμιο Ινστιτούτο. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό κατάθλιψης στον κόσμο. Είμαστε στην πρώτη θέση με 6,52%. Πόσο περήφανος μπορεί να νιώθει ένας πρωθυπουργός που είναι πρωθυπουργός της χώρας με την υψηλότερη κατάθλιψη παγκοσμίως. Ας δοξάσουμε τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Ας τον ξαναψηφίσουμε λοιπόν για τους εγκλισμούς, τις υποχρεωτικότητες, τις καταλύσεις δικαιωμάτων, τη φτωχοποίηση, την ασταμάτητη τρομοκράτηση, την περιθωριοποίηση των Ελλήνων. Ας το χειροκροτήσουν οι ψηφοφόροι και αν θέλουν ξανά, ας το ξαναψηφίσουν. Κύριε Βελόπουλε, η άποψη που κυριαρχεί σε μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού είναι ότι το οικονομικό αδιέξοδο που θα συνεχιστεί, αφού στην πραγματικότητα τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας δεν πρόκειται να αλλάξουν τους οικονομικά ισχυρούς αυτού του τόπου. Οπότε και πάλι ο ελληνικός λαός θα βλέπει την οικονομική αφέμαξή του. Γιατί λοιπόν να ψηφίσουν την ελληνική λύση και τι προτείνετε? Η πρόταση ελληνικής λύσης, αγαπητέ μου φίλε, είναι μια πρόταση που από το 2016 κάθε χρόνο ανανεώνεται με το δικό μας πρόγραμμα. Εμείς δεν λέμε κοστίζει τόσο, ούτε λέμε δεν κοστίζει τόσο. Λέμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να βγάλουμε λεφτά και να μην κοστίζει καθόλου, αλλά να έχει λεφτά ο Έλληνας. Εμείς τι λέμε? Θα παράγουμε χρήμα σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί, καλό τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα τολμήσουν να το πούν αυτό, ούτε το μεταδώσει κανένα κανάλι. Αύριο το πρωί, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα είχα στείλει το λιμενικό και τα πολεμικά σκάφη του ελληνικού ναυτικού στο Λακωνικό κόλπο. Θα έκλεινα το λαθρεμπόριο πετρελαίου για να κερδίσω του χρόνου
περίπου 5 με 6 δις από το λαθρεμπόριο πετρελαίου που τα κονομάνε οι εφοπλιστές και δεν τα παίρνουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν τον φόρο. Οι εφοπλιστές το κερδίζουν όμως. Δεν το κάνουν ποτέ. Ή αυτό που είπα και στις 2.300 πωλήσεις, 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό είναι ο ιερός Βούδας οι ανεξάρτητες αρχές. Γιατί τις χρησιμοποιούν και τις εργαλειοποιούν. Αυτό είναι που με τρομάζει και πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Με 6 δις τον πρώτο χρόνο μπορείς να κάνεις αυτό που λέω εγώ, follow-up στην οικονομία, διότι κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, ακούστε λίγο, που επενδύεται στον πρωτογενή τομέα, σου αποδίδει από 5 μέχρι 7 πίσω τον επόμενο χρόνο. Άρα τα 6 δις μπορούν να γίνουν 25-30. Και από το δεύτερο χρόνο και ο συνταξιούχος να πάρει και 10η σύνταξη και δώρο του Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων και ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο δημόσιος υπάλληλος και όλοι οι Έλληνες. Όλα τα άλλα είναι δανεικά αυτά που δίνουν τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και οι ίδιοι οι προεδροί τους δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα για τον εαυτό τους. Γιατί είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Πολλοί λένε ότι ίσως η Γερμανία και η Αμερική πιέζουν την Ελλάδα για τις πρέσπες του Αιγαίου, στο όνομα της ειρήνης και της σταθερότητας. Εσείς δηλώνετε ότι δεν διανοείστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ζήτημα είναι πώς θα το καταφέρετε. Επαναλαμβάνω, για να συμφωνηθεί και να υλοποιηθεί η συμφωνία και τα πρωτόκολλα των πρεσπών που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, δεν έφερε 20 χρόνια, φοβότανε τις αντιδράσεις, χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης 180 για μια τέτοια συμφωνία. 180. Αν η ελληνική λύση ξεπεράσει το 7-8% πανελλαδικά και το εύχομαι ολόψε για το καλό του έθνους, της κοινωνίας και κυρίως του μέλλοντος της Ελλάδος, αν το κατορθώσουμε αυτό και καταλάβει ο ελληνικός λαός τι προδοσία πάει να γίνει και μας δώσουν τη δύναμη αυτή, αυτοδυναμία δεν έχει την δημοκρατία. Ή και να έχει είναι 151-152. Δεν μπορεί να περάσει τη συμφωνία του Λισμπόν. Άρα μας δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε 10% να έχουμε εξεταστικές επιτροπές αναχείρας κάθε μέρα, με 30 βουλευτές κι άλλες εξεταστικές επιτροπές. Με ένα 10% θα κάνουμε 4-5 προτάσεις εξεταστικών επιτροπών. Η μία αφορά τους εγκλισμούς των Ελλήνων και την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Η δεύτερη αφορά τα Σκόπια και την πολιτική συμφωνία των Πρεσπών. Η τρίτη το ακαταδίωκτο όλων αυτών των τύπων, τραπεζιτών, ιατρών, υπουργών, επιτροπής ΤΕΠΟΝ. Δεν θα υπάρχει ακαταδίωκτο. Θα οδηγήσουμε στο εμβόλιο και η δικαιοσύνη πρέπει να αποφασίσει για το αν πρέπει να πάρουν φυλακή ή όχι. Αυτή είναι η δουλειά της ελληνικής λύσης. Δώστε μας τη δύναμη για να πάρουμε βραχιολάκια κάποιους μέσα. Δεν πάει αλλιώς. Αν δεν τιμωρηθούν κάποιοι, αυτή η χώρα δεν θα γίνει ποτέ χώρα. Θα είναι μια ζωή χώρος. Δεν θα είναι κράτος. Θα είναι χώρος, χώρα και όχι κράτος. Έχει διαφορά. Ελεύθερη αφέθηκε η 27χρονη μητέρα από τη Γενεσαία Ξάνθηση, η οποία αρχικά εγκατέλειψε τον νεογέννητο βρέφος της, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε για να το αναζητήσει. Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται σε πολύ καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ας δούμε όμως περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χθες Κυριακή διεξήχθη η ψυχιατρική εξέταση στην 27χρονη μητέρα από τη Γενεσαία Ξάνθηση, η οποία αρχικά εγκατέλειψε τον νεογέννητο βρέφος της, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε για να το αναζητήσει. Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται σε πολύ καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Ξάνθης. Την ψυχιατρική εξέταση παρήγγειλε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος που η μητέρα θέλησε να εγκαταλείψει τον νεογέννητο. Η 27χρονη περίπου 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Ιουνίου, πέρασε το κατόφλι του τμήματος Αυδείρων, λέγοντας στους αστυνομικούς πως δεν γνώριζε κανείς για την εγκυμοσύνη της, με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί μόλις έφερε στον κόσμο το αγοράκι της. Όπως εξήγησε, γέννησε στις 10 το πρωί της Παρασκευής μόνη της, ενώ ήταν στο σπίτι της γιαγιάς της. Δεν γνώριζε κανείς για την εγκυμοσύνη, δεν είχε γάλα να το ταΐσει και πανικοβλήθηκε, είπε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι στις 12.30 σχεδόν 14 ώρες μετά τη γέννησή του, τηλεφώνησε στον αδερφό της λέγοντάς του ότι βρήκε ένα μωρό έξω από το σπίτι της γιαγιάς τους. Η νεαρή γέννησε μόνη της στο σπίτι. Αργότερα ο αδερφός της μετέφερε στην αστυνομία το μωρό γυμνό, λέγοντας πως το βρήκε στην πόρτα του σπιτιού του. Το μεσημέρι του Σαββάτου η μητέρα αναζήτησε το βρέφος και με εντολή εισαγγελέα βρίσκονται και οι δύο στο νοσοκομείο Ξάνθης για την διενέργεια εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη είχε έρθει στο χωριό πριν 10 μέρες από τη Γερμανία. Οι γονείς της σκοπεύουν να έρθουν από τη Γερμανία στην Ελλάδα για να τη στηρίξουν. Η τοπική κοινότητα και ο αντιδήμαρχος είπαν επίσης πως σκοπεύουν να βοηθήσουν τη μητέρα και τον πατέρα του βρέφους όπως μπορούν.
Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε από το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Γρατινής παραμονή της ημέρας του Αγίου Πνεύματος στο ιδιόκτητο παρεκκλήσι του οικισμού όπου κάθε χρόνο πραγματοποιείται εσπερινός και αγιασμός. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τίμησαν για ακόμη μία χρονιά οι κάτοικοι του οικισμού της Γρατινής παραμονή της ημέρας του Αγίου Πνεύματος τον εσπερινό και τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε στο ομώνυμο ιδιόκτητο παρεκκλήσι του οικισμού. Παρών και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος που έλκει την καταγωγή του από τη Γρατινή. Οι ιδιοκτήτες του παρεκκλησίου φρόντισαν για ακόμη μία χρονιά να υπάρχει το καθιερωμένο κουρμπάνι, ενώ οι κάτοικοι του οικισμού είχαν έτοιμες και τις δικές τους προσφορές. Για το πώς καθιερώθηκε να τιμάται η γιορτή αυτή στον οικισμό της Γρατινής, μας μίλησαν οι ιδιοκτήτες του παρεκκλησίου, Μόσχος Παυλίδης και Βάσο Παυλίδου. Χαίρεται η άγγελου δεξαμένη και τεκούσα του δίστη των ίδιων παρφέ με σώζε του σε μεγαλύνοντας. Υπεραγία Θεότο και σκύπτε βρούρι φύλλα δε του δούλου σου αλλημούνε το λιόν σου Θεότο και εγώ με φαλάκραντε δε σπινό πάντως κινδύνου βρίσε τη ζυγέτα σου. Πέρα, χρόνια πολλά με υγεία και καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Το έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια. Μια γιαγιά εδώ στο χωριό είχε ονειρευτεί ότι το εκκλησάκι ήθελε να έρθει εδώ μπροστά να βλέπει κόσμο. Οπότε ο πατέρας μου μαζί και όλη η γειτονιά συμβάλανε και φτιάξαμε το εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, όπου και κάθε χρόνο τιμάμε τη γιορτή του, μαζεύεται ο κόσμος, γυναίκες όλες της γειτονιάς βοηθάνε, κάνουμε το καθιερωμένο κουρμπάνι και άλλα εδέσματα που κερνάνε οι γυναίκες. Το κλεισάκι αυτό έχει χτιστεί το 1996 και τιμάμε κάθε χρόνο, όπως σας είπα και νωρίτερα, τη γιορτή του με όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και του χρόνου με υγεία. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα υγεία. Αποτελεί παράδοση εδώ για την Γρατινή να τιμάται το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Από παλιά, εγώ το βρήκα έτσι από τον πατέρα μου και εγώ ακόμα συνεχίζω και τα παιδιά μας θα το συνεχίσω. Να είμαστε όλοι καλά. Ψάκι ήταν ακριβώς πίσω από τον πατέρα μου το σπίτι ενός παπά ιδιοκτησίας. Εκεί ήταν κτισμένο. Από εκεί και έπειτα το έκλεισε ο παπά ο γιος αυτό το εκκλησάκι και δεν είχε μέρος να πρόσβαση πουθενά να πάει. Από εκεί και έπειτα κάποια γυναίκα γειτόνισε από εδώ μεγάλη ιδέα, ένα όνειρο. Και είπε το Άγιο Πνεύμα φανερώθηκε μία κοπέλα και ζητάει να έρθει εδώ στο σπίτι μου μπροστά από το ίδιο στην αυλή κοντά για να βλέπει την πλατεία. Μου λέει δέχεις, εγώ λέω δέχομαι με τα τέσσερα, όχι μόνο με ένα. Και του κάναμε απλώς όταν ξεκινήσαμε και τώρα γιορτάζουμε κάθε χρόνο το Αγίο Πνεύματος την ημέρα της Πεντακοστής. Το βράδυ κάνουμε, κόβουμε τα αρνάκια μας, μοιράζουμε τα κουρμπάνια στους χωριανούς. Από εκεί και έπειτα αρχίζει ο κάθε ένας σκέπτεται και ξεχωριστά. Ό,τι είναι για κάτι καλό, εγώ είμαι αποφασισμένος και ακόμα να το μεγαλώσω το κλεισάκι και άλλο κι όλο. Ιδεώμεθα υπέρ του ευσεύγουσι μονέθνους, πάσης αρχής, και εξουσίας εν αυτό, με την καταξηράν θάλασσα, και αέρα φιλοχρήστου ημόστρα του, και το σώμα των ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, και αφέσεως των αμαρτιών, του Θεού, των ερητών επιτρόπων συνδρομητών και θεωρητών του Αγίου Ναού του και των δούλων αυτού. Μιχαήλ Μαρίας Μαρίνας Μόσχου, Τριανταφυλιάς Βασιλικής Παναγιώτου, Εμμανουήλ Παγώνας Ισιδώρου, Ιωάννας Κωνσταντίνου και Μαρίας, Χρήστου Δήμητρας Αθανασίου Αθανασίου, και να το άφηκε στο θαυμαστή ενό θαλμισιού. Ο Κύριος και επεφανέ νυχτή, ευλογημένος ο ερχόμενος ενωμάτων.
Αλάνος, Αλεξάνδρου, Θεοδόρου, Αθανασίου, Παναγούλας, Ελευθερίου, Χριστούλα, Γεωργίου, Μαρτύρας, Χρήστου. Αποχαιρετιστήριο τραπέζι στις αναστημένες ψυχές πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στο θρυλόριο Ροδόπης, το γνωστό ταφικό έθιμο ή ταφία, στα κημητήρια του οικισμού. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μέχρι και σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οι πόντιοι πιστεύουν ότι οι ψυχές των αγαπημένων τους βρίσκονται στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό, όσο κι αν οι αμύητοι βρίσκουν το έθιμο μακάβριο, στα κημητήρια στείνονται τραπέζια και οι λύρες παίζουν για το καλωσόρισμα. Αποχαιρετιστήριο τραπέζι στις αναστημένες ψυχές πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στο θρυλόριο Ροδόπης, το γνωστό ταφικό έθιμο ή ταφία. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα δεν είναι πένθιμη, το αντίθετο. Αλμυρά κεράσματα αλλά και γλυκά, κρασί και τσίπουρο προσφέρονται. Τα τραπεζομάντιλα στρώνονται και πάνω στα μνήματα η λύρα παίζει χαρούμενους κοπούς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυσκολάει τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάθη αμαρτήσιμων, δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και ιές της ταινίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Στη ζωή του χωριού θα το έλεγα εγώ. Πλέον δεν μιλάμε, όπως πολύ καλά είπατε, για αναβίωση. Μιλάμε για αντάμωμα εδώ του Αγίου Πνεύματος, ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του τουλάχιστον στον Πόντο χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, και οι πρόγονοί μας το έφεραν εδώ στη νέα πατρίδα, στο Θρυλόριο. Το κράτησαν για πολλά πολλά χρόνια, μεγάλωσαν με αυτό γενιές. Κάποια στιγμή σταμάτησε και ο Σύλλογος το επανέφερε στη ζωή του Θρυλωρίου και τώρα πλέον σε αυτό το προσκλητήριο ανταποκρίνονται όλοι με πολύ αγάπη και με συγκίνηση θα έλεγα, και εγώ συγκινούμαι σήμερα βλέποντας όλο τον κόσμο να ανταμώνει εδώ στα νεκροταφεία και χαρούμενο κόσμο βλέπετε. Δηλαδή κόσμος ο οποίος δεν έρχεται με θλίψη, έρχεται να αποχαιρετήσει τους νεκρούς του, να κάνει ένα τελευταίο τραπέζι μαζί τους και να τους περιμένει ξανά του χρόνου με την Ανάσταση του Κυρίου, γιατί η πεποίθηση είναι ότι οι νεκροί με την Ανάσταση του Κυρίου ανασταίνονται και αυτοί. Είναι ανάμεσά μας όλον αυτόν τον καιρό και σήμερα γύρω στις 12 η ώρα, έτσι λέει η παράδοση, θα επιστρέψουν στον τόπο τους. Οπότε εμείς όλοι εδώ κάνουμε ό,τι καλύτερο φαγητό έχουμε, θα το βάλουμε στο τραπέζι επάνω, θα το μοιραστούμε με τον κόσμο, θα καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι και όπως έλεγαν οι παλαιοί, τρώμε με τα αποθαμέντς, τρώμε δηλαδή με τους πεθαμένους μας, οι οποίοι θα μας αποχαιρετήσουν και θα ξαναβρεθούμε του χρόνου. Θεωρώ ότι είναι μια παρηγοριά για όλους μας, αυτή η πεποίθηση και η πίστη ότι ζουν αναμενόμενα μέσα μας και είναι κοντά μας. Είμαστε πολύ δεμένοι με τους νεκρούς μας. Θεωρούμε ότι μόνο έτσι, όταν τους θυμάσαι, συνεχίζουν να υπάρχουν και να ζουν. Και το γεγονός ότι ανταμώνουμε εδώ, νομίζω ότι αυτό κρύβει. Την παρηγοριά που θέλουμε, ότι δεν χάθηκαν, δεν φύγαν, είναι πάντα κοντά μας. Τα φαγητά, θα δείτε πολλά ποντιακά εδέσματα εδώ. Εκείνα που συνηθίζονταν ήταν τα αφελία, οι αυγόφετες δηλαδή, τα πισία, τα πυροσκή. Παλιότερα βέβαια, να πούμε στον κόσμο, ότι καθότανε πάντα έξω από τα νεκροταφεία. Στρώνανε, τότε δεν ήταν τα τραπέζια, δεν υπήρχαν αυτές οι ανέσεις που τώρα κουβαλάμε, καρέκλες και τραπέζια, ήταν χαλιά, κουρελούδες να το πω έτσι. Μπαίνανε με τη σειρά και όλες υπήρχε κάποιος, από ό,τι μου είπαν ο Βασίλης, ο Παρχαρίδης, ήταν αρχηγός και αυτός τους έβαζε και το πώς θα κάθονται στη σειρά. Και τα παιδιά βέβαια τρελαίνονταν, γιατί εδώ θα βρίσκανε διάφορα εδέσματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου.
Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των εκκλούσιων. Δώσε εμείς σήμερα και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλάτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε εμάς από τους πονηρούς. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων. Τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν γυμνή. Αυτό δηλώνει και μια πλούσια καρδιά. Εγώ εκεί θα μείνω, στην πλούσια καρδιά σας. Και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Να έχετε χρόνια πολλά, να το απανάγιο πνεύμα να επισκιάζει τη ζωή όλων σας και να αναπαύει όλους τους ανθρώπους μας ο Χριστός στη Βασιλεία του. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εγώ θα δηλώσω ευχαριστή που είστε εδώ και νομίζω εκεί τιμάτε το έκτημό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ μετά που το έχουμε πια. Δεν λέμε ότι κάνουμε αναβίωσή του. Έχει γίνει κομμάτι της δεύτερης. Δεν εννοείται Αγίου Πνεύματος για να μην είμαστε όλοι εδώ σε αυτό το τραπέζι. Και όπως οι παλαιοί φέρνανε ό,τι καλό είχαν και εμείς αυτό κάναμε σήμερα. Ο καθένας έφερε και κάτι και αυτό το τραπέζι, να τονίσουμε ότι δεν είναι τραπέζι στενάχωρο. Έτσι βέβαια. Είναι τραπέζι χαράς, γιατί αποχαιρετούμε. Οι παλιοί έλεγαν τρώμε με τα αποθαμένους. Τρώμε με τους αποθαμένους. Σήμερα είναι κοντά μας εδώ. Τους τρώσαμε ένα τραπέζι όπως οι πόντι ξέρουν να κάνουν και όχι μόνο. Ο ελληνισμός είναι φιλόξενος και το κάνει. Ένα τραπέζι λοιπόν για τους δικούς μας ανθρώπους, να επιστρέψουν σε καλό τόπο θα ευχηθούμε, έτσι αναπαυμένοι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και τα παιδάκια μας τα φέρνουν οι γονείς και αυτό γίνεται βίωμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπε τώρα εδώ ο Γιώργος που είπε στη γιαγιά του. Τι ακριβώς είπε? Πρέπει να πάμε γιατί πρέπει να τηρούμε τις παραδόσεις. Έτσι είπε ο Γιωργάκης, ο οποίος μεγάλος ο Γιωργάκης εδώ, ερχόμενος στο έθιμο πάντοτε με την γιαγιά και με την προγιαγιά και με όλες τις παραδόσεις. Γι' αυτό χαιρόμαστε που είστε όλοι εδώ και ανταμόνιστε. Λοιπόν, παιδιά, εσείς πρώτα, καθίστε και τρώμε. Και πρέσποτα, έτσι στην κινητική σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Κύριο της κόμης ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσούνης και φέτος οργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, όπου εορτάζει και η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος του Οικισμού. Την Κυριακή 4 Ιουνίου, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποιήθηκε περιφορά της εικόνος και εσπερινός στην ομώνυμη Εκκλησία, ενώ ακολούθησε λαϊκό γλέντι. Σήμερα ήταν η πανηγυρική θεία λειτουργία. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με διήμερο εκδηλώσεων, τίμησε και φέτος ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσούνης τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμένα την Κυριακή 4 Ιουνίου, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, τελέστηκε εσπερινός στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, ακολούθησε περιφορά της εικόνας στους δρόμους της Μεσούνης και έκλεισε βραδιά με παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία. Ενώ σήμερα το πρωί της Δευτέρας τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία ο χωροστατούντος του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, όπου παράλληλα τίμησε και τον ιερέα κληρικό του οικισμού και του Ναού Αγίας Τριάδος. Με υγεία εύχομαι. Σήμερα τιμάτε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα γιορτάζει η ενορία μας.
Έχουμε, από χθες έχουν ξεκινήσει κάποιες εκδηλώσεις και εμείς σαν σύλλογος ακολουθούμε τις εκδηλώσεις πιο πολύ και συμβαδίζουμε με τα κλεισαστικά δρόμενα. Χθες έγινε η περιφορά της εικόνας. Σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση παραβρέθηκε χθες και μας τίμησε με την παρουσία τους. Μετά εδώ στο σύλλογο, στο χώρο του σύλλογου που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή ετοιμάσαμε ένα κέρασμα και συναντηθήκαμε και είπαμε και κάποια θεματάκια που μας απασχολούν μαζί τους. Σήμερα είχαμε την τιμή να παρευρίσκεται στην ενορία μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Μαρονίας, κύριος Παντελήμου, όπου και τελεστική η Θεία Λειτουργία. Μας επιφύλασε και μία έκπληξη στον Πάτερ Παναγιώτη, η πόλη εδώ στο χωριό αγαπάμε πάρα πολύ, ένα σταυρό. Τον έθεσε οικονόμο σταυροφόρο της Εκκλησίας. Όλο αυτό μας θυμάει και εμάς πάρα πολύ σαν χωριό. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, πάντα άξιος να είναι. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που αναμένετε μας το καλοκαίρι από τον οικισμό σας? Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιο αντάμωμα συναπλιωτών περισσότερο και ανατολικής ολομιλίας, όπως είναι και η καταγωγή μας, για να μπορέσουμε να βρεθούμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Από 8 χρονών κατάφερε να κερδίσει το YouTube με περίπου 99.000 ακολούθους. Ο λόγος για τον 10χρονο Ραφαήλ από το θρυλόριο Ροδόπης, που επιδιώκει να φτάσει στους 100.000 ακολούθους και να κερδίσει τον ασημένιο δίσκο του YouTube. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από την ηλικία των μόλις 8 ετών φαίνεται να κατέκτησε το YouTube ο μικρός Ραφαήλ, ο οποίος αριθμεί περίπου 99.000 ακολούθους. Στόχος πλέον του 10χρονου Ραφαήλ από το θρυλόριο Ροδόπης να φτάσει στους 100.000 ακολούθους και να κερδίσει την ασημένια πλάκα του YouTube. Για τη θεματολογία που μπορεί να βρει κάποιος στο κανάλι του και τα μυστικά με τα οποία κατάφερε να κερδίσει το κοινό του, μίλησε στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο μικρός Ραφαήλ, ενώ αποκάλυψε και το όνειρό του, που είναι να παίξει ποδόσφαιρο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχεις κανάλι στο YouTube? Ναι. Πόσο καιρό? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Always Gamer. Απλώς το έκλεισε το YouTube, αλλά δεν πειράζει. Με τι ασχολείσαι δηλαδή στο YouTube? Ποια είναι τα θέματα των βίντεο που ανεβάζεις? Ποδοσφαιρικά πιο πολύ. Ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Ναι. Είσαι σε κάποια ομάδα? Θα ξεκινήσω. Ναι. Θα παίζεις και στον πόντο θρυλωρίου? Όχι. Γιατί? Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό θες να παίζεις? Όχι στην ΑΕΚ. Όχι. Πόσους followers έχεις, πόσους ακολούθους στο YouTube? 99.000. Και θέλεις να τους κάνεις πόσους? 100.000. Για να πάρεις την ασημένια πλάκα του YouTube, ναι. Θέλεις να το επεκτείνεις στο κανάλι σου και με άλλη θεματολογία? Τι εννοούμε? Να βάλετε και άλλα θέματα δηλαδή? Ναι, βάζω. Ναι. Ανοίγω φακελάκια με τους φίλους μου, κάνουμε κόλπο με την μπάλα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις το δικό σου κανάλι στο YouTube? Ήθελες να δώσεις κάποιες συμβουλές? Ήμουνα μια μέρα στο σπίτι και είπα δεν έχω τίποτα να κάνω, οπότε με ξεκίνησα το κανάλι. Οπότε το ξεκίνησα και πήγε πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής πραγματοποίησε μπαζάρ με χειροποίητα προϊόντα εκπαιδευόμενων του τις απογευματινές ώρες της 5ης 1 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Στον πάγκο υπήρξαν χειροποίητα κοσμήματα και κυραλιφές, ενώ τα έσοδα που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν για το σχολείο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χειροποίητα κοσμήματα και κυραλιφές περιλάμβανε τον μπαζάρ με χειροποίητα προϊόντα που πραγματοποίησαν για πρώτη φορά οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομωτινής. Τα έσοδα που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν για το σχολείο, τις δράσεις και προς όφελος των εκπαιδευόμενων. Θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά που γίνεται πέρα από τα μαθήματα, σημείωσε ο διευθυντής του ΣΔΕ, Ηλίας Βλάχος, ο οποίος ανακοίνωσε πως ήδη έχει σημειωθεί ρεκόρ νέων εγγραφών. Έχουμε το πρώτο μπαζάρ του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομωτινής. Ήταν μια πρόταση από τις εκπαιδευόμενες και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που κάνουν το project και συγκεκριμένα την Μελισσοκομεία και το Κόσμημα Πλέξιμο. Ήταν μια πρωτοβουλία που αφενός θέλει να δείξει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στο σχολείο και δεν μπορούν να τα δείξουμε στην κοινωνία μας και δεν έχουν να κάνουν φυσικά με τα μαθήματα.
Και κατά δεύτερο λόγο, όλο αυτό που γίνεται και τα οικονομικά ωφέλη τα οποία θα έχουν οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευτικοί μας θα πάνε αποκλειστικά και μόνο σε δράσεις του σχολείου μας, όπως και στην αγορά νέων προϊόντων, προκειμένου να προετοιμαστούμε κατάλληλα για του χρόνου. Όσον αφορά τις εγγραφές, μας δίνεται ευκαιρία να πούμε ότι αυτές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και μέχρι τις 30 Ιουνίου που θα κλείσουμε για τη φετινή σεζόν. Ήδη υπάρχουν 50 αιτήσεις για το επόμενο σχολικό έτος και ευελπιστούμε ότι φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ εγγραφών. Να σημειώσω δε ότι το σχολείο μας, η τελετή λήξης της φετινής περίοδου θα είναι στις 30 Ιουνίου, όπου εκεί θα δώσουμε τα πολιτήρια και θα κάνουμε έναν ετήσιο απολογισμό όλων των πεπραγμένων της φετινής χρονιάς. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.